Το πρόβλημα με την έλλειψη παρουσίας ιατρού στο Αγροτικό Ιατρείο του Αγίου Δημητρίου επανέφερε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της περιοχής, καλώντας τον Δήμαρχο Κοζάνης να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να λυθεί το εν λόγω ζήτημα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου, έχουν γίνει συνεχείς επαφές και με τον πρόεδρο του νοσοκομείου Κοζάνης, με τις απαντήσεις να κάνουν λόγο για έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα σε ένα χωριό 1000 κατοίκων το αγροτικό ιατρείο να λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και να δυσκολεύει τη συνταγογράφηση που γίνεται αποκλειστικά από τον αγροτικό ιατρό. Πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιαγιάδες και παππούδες θέλουν να γράψουν όνοματα και δεν μπορούν να το γράψουν. Έχουν φτάσει δηλαδή να είναι τριτοκοσμικές τα χωριά μας και κάτι που είμαστε λίγο πιο αποκεντρωμένα θα έλεγα. Ξέρω ότι το θέμα δεν απασχολεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μέλη στη διοίκηση του νοσοκομείου και ίσως πρέπει ο Δήμαρχος να λάβει πρωτοβουλία. Ξέρω ότι έχει κάνει επαφές, αλλά πρέπει να αντέλεσθηκε. Και σήμερα πάλι μίλησα με τον διοικητή του Κέντρου Υγείας Σερβίων και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Μας λένε ότι δεν μπορεί να βρουν λύσεις, δεν υπάρχουν γιατροί. Θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, γιατί για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά. Και μερικοί θέλουν να κάνουν δουλειά τους χωρίς να σπάσουν αυγά. Πρέπει να βρουν τρόπο ώστε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα στην περιοχή να τοποθετηθούν οι γιατροί, να στείλουν γιατρό στην περιοχή ώστε να γράψουν στην ουσία τι κάνουν, στις διαγωγές κάνουν. Έχουμε μάλιστα στείλει έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω να το έχετε διαβάσει, και προτείνουμε μάλιστα και μερικά πράγματα για την περιοχή. Γιατί αυτές οι δομές οι οποίες υπάρχουν και με τα αγροτικά γιατρία είναι πριν 50 χρόνια. Έχει αλλάξει γενικά η δομή και η πληθυσμιακή και όπως θέλετε. Πρέπει να δούμε κατά πόσο και πού πρέπει να πάει γιατρός. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένα χωριό με 1000 κατοίκους και έρχεται μια φορά την εβδομάδα, αν έρχεται και προσφορές, ένας γιατρός ο οποίος προσπαθεί να κάνει συνταγογράφηση. Πού να δει να το κάνει. Αυτή είναι η. Έχουμε το μοναδικό σχολείο της Βορχής με 120 παιδιά, το μοναδικό φαρμακείο, Χριστό Γυμναστήριο, αγορά, ένα σωρό πράγματα δομές και έρχεται μια φορά, αν αυτή στην εποχή που ζούμε, φτάνει μια φορά ένας γιατρός στην περιοχή που έχουμε και τόσα προβλήματα περιβαλλοντικά, τι να πω. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε, Δήμαρχε, να λάβετε πρωτοβουλία σου να προσπαθήσουμε να βρούμε άμεσα λύση. Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, τοποθετούμενος για το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σημείωσε πως είναι γνώστης του συγκεκριμένου προβλήματος. Και αν και ο Δήμος δεν έχει την ανάλογη αρμοδιότητα, αναλάβει την πρωτοβουλία προκειμένου να λυθεί το ζήτημα, οι κάτοικοι της περιοχής να μην αναγκάζονται σε συνεχείς μετακινήσεις, ακόμα και για απλά πράγματα όπως η συνταγογράφηση. Θα έλεγα το γεγονός ότι χρονίζει το ζήτημα. Εγώ μπορώ να δεσμευτώ να κάνουμε νέα συνάντηση ξανά και να αναλάβουμε νέα πρωτοβουλία, προκειμένου να δούμε το ζήτημα των αγροτικών ιατρίων και συνολικά και ειδικά για τον Άγιο Δημήτριο, γιατί το θυμάμαι και το επαναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, μόνιμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε θα ζητήσουμε νέα συνάντηση και με τον διοικητή να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Σύμφωνα με το λεγόμενο του διοικητή, είναι ζήτημα στελέχωσης. Δεν μπορώ να επισέλθω, δεν έχω αρμοδιότητα. Ξεπερνάει, αν θέλετε, τις δικές μας αρμοδιότητες το να ερμηνεύσω το τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν αντικειμενικά δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πιέσουμε προς την κατεύθυνση του να λυθεί το ζήτημα.